Θα μείνουμε στο Champions League, περνώντας όμως στο Champions League του μπάσκετ, έστω και χωρίς να εντυπωσιάσει. Ο Άρης βασίστηκε στην πολύ καλή του άμυνα και άρχισε νικηφόρα την προσπάθειά του στο Champions League, επικρατώντας 54-62 των πρωταθλητών Σλοβενίας Helios Suns. Ο Άρης δεν ικανοποίησε με την απόδοσή του, πήρε όμως αυτό που ήθελε στη Σλοβενία, επικρατώντας τον Έλιο Σάντς Ντομζάλε με 62-54 στην πρεμιέρα του νεοσύστατου Champions League. Οι κίτρινοι στηρίχθηκαν στην άμυνά τους, αλλά συνολικά δεν έπεισαν με την εμφάνισή τους και έδειξαν ότι χρειάζονται αρκετή δουλειά, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι. Η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη βρέθηκε από την αρχή στη θέση του οδηγού, ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα και προηγήθηκε με 18-12 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Οι Σλοβαίνοι εκμεταλλεύτηκαν το επιθετικό πρόβλημα του Άρη στο δεύτερο δεκάλεπτο, ισοφαρίζοντας σε 22-22 στο 17. Ο Καβαδάς ήταν αυτός που κράτησε όρθιους τους φιλοξενούμενους και με 8 δικούς τους συνεχόμενους πόντους πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 30-27. Τα εύστοχα τρίποντα του Κάμινγκς και η άνοδος του Μάρμπλ έδωσαν στον Άρη για πρώτη φορά διψήφια διαφορά στο παιχνίδι 41-31 στο 25ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν, πλησιάζοντας στους 5 πόντους 41-36, όμως οι κίτρινοι διατήρησαν ένα προβάδισμα της τάξης των 7 πόντων 49-42 με τη λήξη της τρίτης περίοδου. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξέφυγε με 55-44 περίπου στα μέσα του 4ου δεκαλέπτου, κρατώντας τους Σλοβαίνους για 7 λεπτά χωρίς καλάθι. Ο Ντραγκίτσεβιτς με τρίποντο έγραψε το 60-47, ένα λεπτό και 19 δεύτερα πριν το φινάλε, κλειδώνοντας τη νίκη της ομάδας του. Ο Καβαδάς με 16 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Ο Κάμινγκς πρόσθεσε 11 πόντους και οι Ντραγκίτσεβιτς και Μάρμπλ από 9. Στα αξιοσημείωτα, η επίδοση των 10 rebound του Ξανθόπουλου. Ο Κάρι με 13 πόντους και ο Κέισι με 12 προσπάθησαν για την Ντομζάλε.